Φίλε και φίλοι, καλώ ήρθατε στο κανάλι μας Θάνο Κόκας Δημοσιογράφος. Η στιγμή που γράφετε αυτό το βίντεο είναι Κυριακή 7 Νοεμβρίου του 2021. Μαζί, εκτό των άλλων, θα δούμε και τα εξή θέματα. Τι συνέβη την πρώτη ημέρα εφαρμογής των νέων μέτρων αλλά και τα δικά σας φιλαράκια, πολλά πανέμορφα ζωάκια που μου στέλνετε στο instagram Αυτά όμως θα τα δούμε στο τέλος Μία ημέρα πριν, το Σάββατο δηλαδή, μπήκαν σε εφαρμογή αυτά τα νέα μέτρα με το πιστοποιητικό και το τεστ Ο καιρός από άποψη θερμοκρασίας παραμένει κάτι παραπάνω από καλός Όμως κατά τα Όπω είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, ο ουρανό έχει αυτή τη θολούρα, την περίεργη, η υγρασία κάνει πάρτι. Πριν πάμε στο κυρίω θέμα, επειδή αναφέρθηκα στο προηγούμενο βίντεο, μου κάνει εντύπωση ότι ελάχιστα μέσα ενημέρωσης ασχολήθηκαν με τι αλλαγέ αυτέ στον ποινικό κώδικα και πιο συγκεκριμένα με την πολύ σημαντική ανακοίνωση που έκανε η Ένωση Εισαγγελέων και Δικαστών. Οι άλλοι θεωρούν ότι δεν τους αφορά. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Πολλοί ήταν αυτοί που έκαναν την σαβατιάτικη βόλτα τους και ήρθαν αντιμέτωποι με αυτά τα νέα μέτρα που ισχύουν ακόμα και για εξωτερικού χώρους όταν μιλάμε για την εστίαση. χωρίς τεστ δεν επιτρέπεται πλέον να κάτσει ούτε για καφέ, ούτε για φαγητό, ακόμα και αν το τραπέζι βρίσκεται, που λέω λόγο, στην άσφαλτο. Δηλαδή έξω εντελώ, σε ανοιχτό χώρο, ούτε σκεπή δεν έχει από πάνω σε κάποιε περιπτώσει. Ακόμα και εκεί λοιπόν χρειάζεται επιστοποιητικό. Αυτέ είναι οι εντολέ τη κυβέρνηση, έτσι απαντούσαν τα γκαρσόνια και οι καταστηματάρχες στου απογοητευμένους πελάτε που δεν είχαν το απαραίτητο πιστοποιητικό ή το είχαν αλλά διαφωνούσαν με το μέτρο. Για το θέμα αυτό μίλησε ο Υπουργό Ανάπτυξη στον Sky, που συνέχισε να αποκαλεί εμπόρους και κατεστηματάρχες ως γκρινιάριδες για την πτώση του τζίρου για την οποία διαμαρτύρονται. Σε κάποιο σημείο ο Άδωνης Γεωργιάδης εξήγησε στον Γιώργο Αυτιά γιατί πάρθηκε αυτή η απόφαση και μεταξύ άλλων είπε ότι έγινε και για την καταγραφή των αμπόλιαστων. Την απόφαση την πήραμε για την ασφάλεια των εμβολιασμένων Τόσο όσο για, την, για το φραγμό τη πανδημία, για την καταγραφή των ανεμουλίαστων, ναι. για την καταγραφή των ανεμουλίαστων, ναι. για την καταγραφή των ανεμουλίαστων ναι. και για τα περισσότερα τεστ. Όλοι και όλα καταγράφονται πλέον, και οι μολιασμένοι και οι αμπόλιαστοι, που ό,τι πιστοποιητικό και να θέλουν να βγάλουν, είτε με τεστ είτε για τον πόλη, όλα περνάνε από αυτή την ψηφιακή κρατική πλατφόρμα με το QR Code. Λίγο μετά, και ενώ ο Γιώργο Αυτιάς μετέφερε στον Υπουργό τα παράπονα των εμπόρων. Ο Άδωνη του αποκάλεσε πάλι γκρινιάριδε, αμφισβητώντα ότι δεν έχει πέσει τόσο πολύ ο τζίρο, αλλά είπε και ότι ο μπολιασμένο αυτό που έχει κάνει την ιστορία, ναι, μεν κολλάει και μεταδίδει, αλλά δεν πάει στην εντατική, δεν φεύγει από τη ζωή, δεν επιβαρύνει το σύστημα υγεία και ότι μπορεί μόνο να έχει μία μικρή περιπέτεια στο σπίτι και τελείωσε. Ότι ο μένα εμβολιασμένο Κολλάει, μεταδίδει, δεν πεθαίνει, δεν πάει σε εντατική, δεν επιβαρύνει το σύστημα Έχει μια μικρή περιπέτεια σπίτι του και τελείωσε. Έχει μια μικρή περιπέτεια σπίτι του και τελείωσε. Αυτά δήλωσε λοιπόν ο Άδωνη Γεωργιάδης για το πώς προστατεύεται αυτός που έχει κάτσει την καρέκλα και έχει σηκώσει το μανίκι. Εδώ λοιπόν είναι η κατάλληλη στιγμή να μεταφέρω τα ερωτήματα πολλών τηλεθεατών και στα οποία εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Μου γράφουν λοιπόν πολλοί φίλοι αυτού του καναλιού, αφού όπω λέει ο Υπουργό Ανάπτυξη, όποιο έχει κάνει τον πόλη προστατεύεται, γιατί πρέπει να το κάνουν και όλοι οι υπόλοιποι. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η ανοσία του πληθυσμού και από αυτούς που έχουν κάνει την ιστορία και από την φυσική βρίσκεται χοντρικά θα το πω τώρα κοντά στο 70% άρα ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή και υπάρχει τόση πίεση τέτοια αποκλεισμή για το υπόλοιπο 30% που δεν το έχει κάνει αφού ο υπουργός μας λέει ότι όποιο το κάνει το πολύ πολύ να το περάσει έτσι με μια περιπέτεια στο σπίτι του. Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε στον Αντένα τα επίσημα στοιχεία που ανερούν το απόλυτο που παρουσίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τους μπολιασμένους ότι δηλαδή αυτό που είπαμε πριν στη χειρότερη περίπτωση θα τη βγάλουν έτσι σπίτι τους και τελείωσε ο Θάνος Πλεύρης είπε ότι στις ΜΕΘ κατά βάση το 85 με 90% είναι αμπόλιαστη άρα το υπόλοιπο τι είναι ουδέτερη Ομοίω ο Υπουργό Υγεία είπε και για αυτού που φεύγουν από τη ζωή ότι στην, στην τριπτική πλειοψηφία του είναι αυτοί που δεν έχουν κάνει τον πόλη. Άρα μειοψηφία αυτή που απομένουν δηλαδή. Τι είναι. Μέσα στις ΜΕΘ, κατά βάση, από το 85% στο 90% είναι κόσμος mm -hmm. ο οποίος είναι ανεμβολίαστος. Οι θάνατοι πάλι σε συντριπτική πλειοψηφία αφοράν δυστυχώ του συμπολίτε μα που έχουν κάνει την επιλογή να μην εμβολιαστούν. Επομένω, σύμφωνα με αυτά που είπε ο Υπουργό Υγεία, είναι ο Θάνος δεν είναι απόλυτο ότι όποιος έχει κάνει την ιστορία το πολύ πολύ να τη βγάλει μόνο με μια περιπέτεια σπίτι του όπως ισχυρίστηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτό το συμπέρασμα τουλάχιστον έβγαλα εγώ επειδή πολλές φορές όμως ο καθένας μπορεί να βγάλει το δικό του συμπέρασμα σας υπενθυμίζω ότι μπορείτε να το γράψετε από κάτω με ένα σχόλιο. Πέρα από το τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλει ο καθένας αυτά που είδατε και παρακολουθήσατε τις δηλώσεις δηλαδή των υπουργών Αυτέ έχουν γίνει. Είναι ακριβώ έτσι όπω τι παρουσιάσαμε. Εν τω μεταξύ, ο Άδωνη Γεωργιάδη γιόρτασε τα γενέθλιά του και δημοσίευσε κάποιε φωτογραφίε από την εορταστική εκδήλωση με λίγους φίλους, όπως γράφουν τα δημοσιεύματα, σε γνωστό εστιατόριο. Σε μία από αυτέ τι φωτογραφίε είναι δίπλα του και ο γνωστό δημοσιογράφο του Sky, ο Πορτοσάλτε. Και όπω βλέπετε, είναι χωρί μάσκα όλοι του αλλά στέκομαι στον Πορτοσάλτε γιατί με ρωτάνε κάποιοι τηλεθεατές πώ γίνεται ο συγκεκριμένο δημοσιογράφο που όταν εμφανίζεται στο Skype συνήθω φοράει μάσκα, πώ γίνεται τώρα στα γενέθλια μέσα σε ένα κλειστό χώρο σε εστιατόριο που βγήκε φωτογραφία δίπλα με τον Άδωνη να μην τη φοράει. Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Μπορώ να σα απαντήσω εγώ σε αυτό. Και για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό σχετικά με τα όσα είπε ο Υπουργό Ανάπτυξη τον Γιώργο Αφιά, κάποια στιγμή ο δημοσιογράφο, όταν του μετέφερε τα παράπονα του εμπορικού κόσμου, του έφερε ω παράδειγμα τα σούπερ μάρκετ. Γιατί μέσα στα σούπερ μάρκετ πολλούνται κάποια είδη που, αν κάποιο θέλει να τα πάρει έξω από το σούπερ μάρκετ, δηλαδή στα μαγαζιά αυτά, τα μικρομεσαία, α το πούμε έτσι, εκεί χρειάζεται επιστοποιητικό, ενώ στο σούπερ μάρκετ δεν χρειάζεται. Μπαίνει μόνο με τα γνωστά μέτρα αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα. Εκεί ο Άδωνο Γεωργιάδης είπε ότι εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, ότι απλά στα μαγαζιά κάνει και έναν έλεγχο, βρε αδερφέ. Άρα δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να ξαναδούμε πάλι αυτέ τι γνωστέ κορδέλε και στα σούπερ μάρκετ κάποια είδη που δεν μπορεί ούτε να τα κουμπίσει και φυσικά να τα αγοράζει, δηλαδή να τα πα στο ταμείο. Όσο μιλούσα, περνούσε από πίσω μου μια γάτα δεν είναι η γάτα της ζούγκλας, τη ζούγκλα, την τζέκαρα, είναι κάποια άλλη γάτα, κάποιο καινούριο φιλαράκι. Κάποια, η γάτα τη ζούγκλα περνάει. Νομίζω, περνάει η γάτα της Ζούγκλας. Για να δω. Όχι, κάποια άλλη γάτα είναι, θα την γνωρίσουμε κι αυτή. Και για να κλείσουμε το σημερινό βίντεο έτσι πιο ευχάριστα, είναι και η κατάλληλη ευκαιρία να δείξουμε μέσα από εδώ τις φωτογραφίες με τα δικά σας φιλαράκια, τα δικά σας πανέμορφα ζωάκια, πολλές γατούλες, πολλά σκυλάκια πανέμορφα. Είναι τα φιλαράκια τα δικά σας που σκρατάνε ωραία συντροφιά και ευχάριστη και έτσι είναι μια καλή ευκαιρία να τα γνωρίσουμε όλοι μαζί, να μην σας δείχνω συνέχεια εγώ μόνο τα δικά μου τα φιλαράκια, τον Μπίμπο, τον Ψιλέα, τη γάντα της ζούγκλας κτλ. Επειδή είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σα, υπάρχει περίπτωση δεν μπορούμε να τα δείξουμε όλα. Υπάρχει περίπτωση κάποιο να μην το δείτε, το δικό σα φιλαράκι. Δεν πειράζει, ξαναστείλτε κάποια στιγμή ένα μήνυμα. Πολλά χάνονται, πολλοί στεναχωριούνται. Δεν είναι δυνατόν ένα άνθρωπο παρά τη μία μικρή βοήθεια όπως έχω πει, που έχω από το ΣΑΚΙ κατά διαστήματα να ανταποκριθεί σε τόσα πολλά μηνύματα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή. Και αν το έχετε κάνει, ελέγξτε αν παραμένετε γραμμένοι. Αν το κάνετε σωστά, μπορεί κάτι άλλο να συμβαίνει από τα πολλά μυστήρια που συναντάμε εδώ, τα X-Files που λέω συναντάμε σε αυτό το κανάλι. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, μπορείτε να κάνετε και ένα like από κάτω, όπως μπορείτε να κάνετε και μία κοινοποίηση. Από μένα να έχετε όλοι και όλες μία καλή συνέχεια. Γεια χαρά!